Δεν επιθυμεί την παραμικρή επικοινωνία με τους γονείς του, 45χρονος, που κατηγορείται για τον βαρύτο τραυματισμό τριών εφοριακών με τσεκούρι στη Κοζάνη και κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο δικηγόρος της οικογένειας του κατηγορουμένου χαρακτηρίζει την επίθεση τυφλή, καθώς δεν γνώριζε κανένα από τα θύματα του και δεν είχε επισκεφτεί ποτέ στο παρελθόν την εφορία. Προσπαθήσαν να πάρουν έστω μια απάντηση στα πολλά ερωτηματικά τους. Ο γιος τους όχι μόνο δεν απάντησε, δεν δέχτηκε καν να τους δει, δεν δέχτηκε να πει την παραμικρή κουβέντα. Χάρη στην τόλμη του διευθυντή της εφορίας, αποφεύθησαν τα χειρότερα, λέει στον Αλφα, ο άνθρωπος που κατάφερε να αρπάξει το τσεκούρι από τα χέρια του δράστη. Μπράβο στον διευθυντή που τον πρόλαβε και τον βούτυξε το χέρι. Ακούω τις φωνές και κατεβαίνω τον τέταρτο, ήμουν στον τέταρτο όροφο. Κατεβαίνω τα σκαλοπάτια, βλέπω τη Μαρία να φεύγει μέσα στα αίματα και ήταν τραγικό, αίματα παντού, φωνές εκεί, ήταν τραγικό πολύ. Δύσκολη κατάσταση. Μπήκε τρέχοντας ο υπάλληλος στο γραφείο μου, φωνάζοντας βοήθεια την αστυνομία. Ένας χτυπάει με τσεκούρι τον Πέτρο. Έτρεξα αμέσως στον δεύτερο όροφο και βρήκα το δράστη να χτυπάει με το τσεκούρι μια συνάδελφο. Είχε αίματα στο πρόσωπο. Όρμηξα από ένστικτο να τον ακινητοποιήσω. Αν δεν ορμούσε επάνω στο 45χρονο διευθυντή τη ΔΟΗ, κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει που θα σταματούσε η φρίκη, λέει ο φοριακός που κάλεσε την αστυνομία όταν άκουσε τα ουρλιαχτά των συναδέλφων του. Αυτό που μπορώ να πω για τον διευθυντή αποδείχθηκε πραγματικό παλικάρι. Άξιος. Εκείνο που με ενδιέφερε ήταν να τον ακινητοποιήσω, να του κρατήσω το τσεκούρι για να μην χτυπήσει άλλο τη Μαρία και εμένα περιμένοντας την αστυνομία. Εκείνη την ώρα ακούγονταν από τους συναδέλφους φωνές. Πού είναι η αστυνομία? Έρχεται η αστυνομία? Ήρθαν σε λίγα λεπτά. Ο 45χρονος δεν σταμάτησε στιγμή να απειλεί τους εφοριακούς. Ήταν προκλητικός, ακόμη και όταν βρισκόταν κινητοποιημένο στο πάτωμα από τον διευθυντή και τον υπάλληλο καθαριότητας. Σας άρεσε αυτό που σας έκανα τώρα? Αλλά το μυαλό με εμένα ήταν να τον κινητοποιήσω τελείως. Εγώ έδωσα το τσεκούρι στην Αλέκα από κάτω που το πήρε και του λέω φύγε, έφυγε. Και μετά ξανά έπεσα πάνω να βγάλω το χέρι, γιατί αυτός τον έλεγε έκανε ακόμα κινήσεις για να αποφύγει. Ποτέ δεν είχε αναφερθεί σε φοριακούς υπαλλήλους ή στην Διεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας Κοζάνης, λένε οι γονείς του κατηγορούμενου, που αρνείται την τροφή στις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται. Εξ όσων μαθαίνω, δεν τρώει, αρνείται, δεν έχει την παραμικρή επικοινωνία ούτε με τους αστυνομικούς. Δεν υπήρξε καμία αναφορά σε επίπεδο μίσους, έχθρας, αντιπαλότητας με την εφορία και οι ίδιοι έχουν πέσει από τα σύννεφα. Δευτέρα και Τρίτη συναλλαγές για το κοινό στην εφορία Κοζάνης θα γίνονται από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Οι υπάλληλοι της εφορίας θα έχουν συνεδρίες με ψυχολόγους και όποιος χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης θα εξεταστεί και από εθελοντές ψυχιάτρους.